την πάνω και χωρό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, έραν αμύρα μετά.
Oh.
στον αιώνων αμήν, υπερευλογημένη, υπάρχεις Θεότο και Παρθένε υπνούμεσε, δια γάντου έξω σαρκοθέντος, όρθις, νυγμαλώτισε, ο αδάμανα γέκλητε, η κατάρα με τα δικαιώματά σου.
Αιώνας των αιώνων. Αμήν.
εν ειρήνη Κυρίου δεισπόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεισπόμεν. Ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενωσέως του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέων ευλαβίας και φόβου Θεού, ισίον τον εναυτό του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, Κυρίου δεϊθόμεν. Εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξίεραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν. Και των πιστικούν των εναυτές, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αερών, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέοντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και αναγκής, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβου σώσον, ελέησον και διαφθορούν.
φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Κύριε, ελεήσον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σωτεύσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθώ. Ανταποδώσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτευσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτευσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως
Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθώ.
η ζωή η αθάνατος, τότε το μάτι ενέκρωσας, τι αστραπή της Θεότητος, ποτέ δε και τους τεθρεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας. Πάσε εν δυνάμεις στον επουρανίον εκραγάζον, ζώδατα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Σοφία ορθή εκλογής απόρριτο και την
πίστην τη ρίζα των ίσων δρόμων τετέλεκαν ιερομάρτης Διονύσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθεί με τα ψυχά σύμβο. Εθνώσε κήρυκα και φωστήρα της μέγιστον Αθηναίων διδάσκαλων οικουμένης αγλάισμα πεθοσύνος γερέδομεν τους αγώνας τιμώνε και τας βασάλους δια Χριστόν τους εκτών σου μαρτύριον. Άγιε Πάμε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί με τας ψυχάς ημός. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάρη ευαγγελίζεται, διό και ημί συναυτό τη Θεοτόκο βοήσομε. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριον μετά σου. Εις Πατράς δόξη σου αποσκυρτήσας yeah.
Επιστολής Παύλου το αναγνωσμό. Πρόσχομαι. Αδελφοί, πάντα μη έξεστην, άλλου πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, άλλου κι εγώ εξουσίας θύσομαι. Υπό την ως τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτη πορνεία, αλλά το Κύριο και ο Κύριος το σώμα τι. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί διά της δυνάμεως αυτού. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Άρας ουν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη. Μη γεννητό ή ουκ είδατε ότι ο κολλώμενος τη πόρνη εν σώμα εστί. Έσονται γάρ φύση οι δύο η σάρκα μίαν. Ο δε κολλώμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Φεύγετε την πορνή.
παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, ου έχετε από Θεού και ου και εστέ εαυτό. Υγοράσθητε γαρ κοιμή. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Άτινα εστί του Θεού. Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Πρόσκομαι. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταυτήν. Άνθρωπος της είχε δύο υιούς και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας και δίλεν αυτής των βίων». Και με του πολλά σημέρα συναγαγών απαντά ο νεότερος Υιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών να σώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη και αυτός ήρξα το εστερίστε. Και πορευθείς εκολύθη ενήν των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψεν αυτόν εις τους άγρους αυτού βόσκιν χειρούς και επεθύμη γέμισε την γηλίαν αυτού από των κερατίων
όνισθιον ηχείρη και ουδείς εδίδου αυτό. Είσαι αυτόν δελφόν είπε, πως η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ, ημαρτών εις των ουρανών και ενωπιών σου και ουκ έτοιμη άξιος κληθήνε Υιός σου, πίσον με ως ένα των μυστείων σου. Και Αναστάς, ήλθε προς τον πατέρα εαυτού, έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού, και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των δράχυλων αυτού και κατεφύλισεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, Πάτερ, ημαρτών εις των ουρανών και ενωπιών σου και ουκ έτοιμη άξιος κληθήνε Υιός σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλιών εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και εξενέγκατε στον μόσχον των σιτευτών θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και βρέθη. Και ήρξαν το εφραίνεστε, ειν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό. Και ως ερχόμενος ήγγισε τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών επινθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβε. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εις ελθύν ο ουν πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε το πατρί, ιδού το σαύτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον και εμή ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να μετά των φίλων μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων μετά πορνών, ήλθεν
έθισα σ' αυτό των μόσχων των σιτευτών. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, σι πάντοτε μετεμούι και πάντα τα αίμα σα έστιν. Εφρανθήνε δε και χαρινέδι ότι ο αδελφός ούτως νεκρόσιν και ανέζησε. Σοφία. Άλλην και πολλάκης, σι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και δόηση μην, ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημών, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθήμε. Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Δημητρίου, Θωμά και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Ιωάννου και Δημητρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των αδελφών ημών των εν πάση θλίψη και περιστάση ευρισκομένων και των εν ασθενείες κατακειμένων, ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία μετεχόντων της ανεμάκτου ιερουργίας ταύτης, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του ιερού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, ζώντων τε και τεθνεώτων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ελέησον.
από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεήθομαι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρόσκου Κύριε. Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Δια των ηκτυρμών του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και τον
ευλογήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσω σε Κύριε κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας του χέστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ παράσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Oh.
ευαγγέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνον, άδοντα βόντα και κραγώτα και
σου, Θεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Κύριε Ιησού,
ημίνεν εν εις το όματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημενήν, το πάντιμον και μεγαλοπρέπες όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αγίαν ημονεύσαντες, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Σέρδομος των σπίτων και αγίαστητων, ημίων δωρών Κυρίου δεηθώμε. Όπως εν άνθρωπος Θεός μόνο προς δεξάμενος ενότητα της πιστεύως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών που εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κρίνη πάση στην το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσιλη μας, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάσθη. Πρόσχομαι. Τα Άγια.
Αγίης. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Σκοπός της παραβολής του ασώτου Ιού, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι να ξεριζώσει από την καρδιά του ανθρώπου την απόγνωση που επιφέρει η αμαρτία, προβάλλοντας την άπειρη αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού και Πατρός προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Όμως, τι σημαίνει άσωτος? Σημαίνει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος δεν έχει ελπίδα σωτηρίας και μάλιστα σωτηρίας που μας προσφέρεται δια του Ιησού Χριστού και δεν ελπίζει στην σωτηρία του, δηλαδή στην απολύτρωσή του από τον θάνατο και το σκότος της αμαρτίας και επομένως στην μετοχή του στην αιώνιο ζωή και βασιλεία του Θεού, επειδή δεν εμπιστεύεται και δεν αγαπά τον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστό.
και επειδή δεν θέλει να εξαρτάται από τον Θεό. Βλέπετε στις ημέρες μας, παρατηρείτε το θλιβερό φαινόμενο, ο άνθρωπος να παραδίδεται χωρίς όρους και όρια σε κάθε μορφή εξαρτήσεως, η οποία του στερεί την αληθινή ελευθερία του, να θεωρεί όμως αδιανόητο, παροχημένο και αναχρονιστικό το να εξαρτάται από τον Θεό. Δηλαδή από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αληθείας. Ο άνθρωπος σήμερα, όχι σπάνια, δεν πιστεύει ότι ο Θεός τον κάλεσε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και ως εκ τούτου, ως θείο δημιούργημα, υπάρχει σε σχέση και αναφορά προς τον Θεό. Τον Θεό που αποκαλύφθηκε στην Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Όπως ο άσωτος Υιός της παραβολής μας, έτσι και ο σύγχρονος άνθρωπος διαρριγνύει την σχέση και την ενότητά του με τον Θεό, χωρίς να γνωρίζει τι κάνει και από πόσα αγαθά και χαρίσματα στερεί τον εαυτόν του. Απορρίπτει τον Θεό, τον χορηγό της ζωής και παντός αγαθού, και επιζητεί μόνον ό,τι πιστεύει πως δικαιωματικά του ανήκει, όπως έκανε και ο Υιός της παραβολής. Όμως, όσοι ανήκουμε στον Χριστό και αφού γκραζόμαστε την φωνή Του, γνωρίζουμε ότι η ύπαρξή μας είναι δώρο, χάρις του Θεού, και ότι όταν ο άνθρωπος εξαρτάται από τον Θεό, τότε η ζωή του αποκτά διαφορετικό νόημα, άπειρες διαστάσεις, αληθινή ελευθερία, γιατί εν τέλει εξαρτώμαι από τον Θεό, σημαίνει ότι αναγνωρίζω την αγαπητική σχέση πατρότητος και υιότητος που χαρακτηρίζει τον Θεό και τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο πιστός δεν κατακρατεί το δώρο της υπάρξεως αποκλειστικά για τον εαυτόν του, αλλά καταβάλει κάθε σπουδή για να βιώσει τι σημαίνει ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, κοινωνία μαζί Του, συνύπαρξη με τον άνθρωπο, συμμετοχή στην χαρά και την θλίψη του άλλου, μετοχή στην εσχάτη αγωνία του Χριστού, την γεθθυμάνιο προσευχή Του για την σωτηρία του κόσμου, ενός κόσμου που συνεχίζει να αγνοεί τον Χριστό και να τον παραβλέπει. Ο άνθρωπος του Θεού αγωνιά, θλίβεται, αλλά δεν απελπίζεται, καθώς θεωρεί τον θρίαμβο του κακού, γιατί γνωρίζει ότι ο θρίαμβος αυτός είναι προσωρινός. Ο Θεός, ως αληθινός και στοργικός πατήρ πάντων ημών, κατεργάζεται όπως εκείνος μόνον γνωρίζει την σωτηρία του κόσμου και δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, ακόμη και όταν εκείνος συνειδητά ή ασυνείδητα τον εγκαταλείπει και τον απορρίπτει. Αυτό δεν συνέβη και με τον άσωτο Υιό της Ευαγγελικής μας διηγήσεως. Εγκατέλειψε τον Πατέρα. Θέλησε να ζήσει χωρίς εκείνον. Παραδόθηκε στην ακολασία, στην μάταιη εκδαπάνηση των χαρισμάτων του. Αυτοκαταδικάστηκε
σε απομόνωση, ακοινωνισία, λιμοκτονία και θάνατο. Και όμως, μέσα στην ψυχή του δεν έπαυσε να φάλει η ελπίδα ότι ο πατέρας του είναι αδύνατον να τον απορρίψει εάν καταφύγει κοντά του, γιατί τον αγαπά. Η απόγνωση και η απελπισία από την αποτυχία της ίδιας της ζωής του τον βοήθησαν να φέρει στην επιφάνεια την ταπείνωση και την αγάπη που υπήρχαν βαθιά κρυμμένα μέσα στην ψυχή του. Γι' αυτό, αναγνωρίζοντας την αστοχία, την αμαρτία, τα λάθη, τον εγωισμό του, έσπευσε εν μετανοία προς τον Πατέρα. «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου», του είπε, «αμάρτησα γιατί σε εγκατέλειψα, έπαυσα να πιστεύω στην αγάπη σου και αφέθηκα στην αλαζονία, τον σκοτασμό, την λύθη. Λυσμόνησα πως είμαι δημιούργημά σου, πως ό,τι είμαι, ό,τι έχω και ό,τι μπορώ να αποκτήσω προέρχεται από εσένα». Ο εύσπλαχνος πατήρ τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε. Δεν τον ανέκρινε, δεν τον έλεγξε, δεν τον κατεδίκασε. Τον αποκατέστησε στην δόξα που είχε και τον έκαμε μέτοχο των αγαθών της βασιλείας του. Αυτή είναι η δύναμη της μετανοίας, την οποία προσδέχεται ο Θεός ως θυσία άμμωμη. Γιατί κάθε αμαρτία μας, όσο μεγάλη και αν είναι, μοιάζει όταν μετανοήσουμε για αυτήν σαν μια σπίθα μέσα στον ωκεανό, τον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Και εάν όσιν εαμαρτία ημών ως φοινικούν, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, ως χιώνα λευκανό. Εάν δε όσιν ως κόκκινον, ως αέριον λευκανό. Είναι οι αμαρτίες σας κόκκινες σαν το αίμα, μα σαν το χιόνι θα μπορούσαν να γίνουν λευκές. Έχουν το χρώμα της πορφύρας, μα σαν ολοκάθαρο μαλλί θα μπορούσαν να λευκανθούν, δηλαδή να συγχωρηθούν με το αίμα του Υιού του Θεού. Αρκεί να το θελήσει ο άνθρωπος, αφού έργο του Θεού είναι η θεραπεία, η απολύτρωση, ο εξαγιασμός του ανθρώπου. Αυτήν την αλήθεια επιβεβαιώνει ένα ακόμη χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκιήλ λέγει ότι «το απολωλός ζητήσω και το πλανόμενον επιστρέψω και το συντετριμένον καταδύσω και το εκλείπον ενισχύσω». Θα αναζητήσω δηλαδή το πρόβατο που χάθηκε και θα φέρω πίσω το παραστρατημένο. Στο πληγωμένο θα βάλω επιδέσμους και το αδύναμο θα το δυναμώσω. Ως εκ τούτου η παραβολή του ασώτου Υιού, όπως είπαμε και στην αρχή, ξεριζώνει την απόγνωση και στερεώνει τον άνθρωπο στο άρρηκτο θεμέλιο της ελπίδος που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήλθε εις αναζήτηση και θεραπεία μας και ο οποίος δεν πάβει να περιμένει και να ετοιμάζει την επιστροφή του ανθρώπου.
Και ακριβώς επειδή μέσα από το πνευματικό μας σκότος και την άβυσσο της αμαρτίας αναδύεται η γεμάτη από αγάπη και συγκατάβαση μορφή του Θεού των νυκτυρμών και πάσης παρακλήσεως, έχουμε την δυνατότητα να βαδίζουμε τον δρόμο της επιστροφής και της συναντήσεως μαζί Του. Αγαπητοί μου, θαρώμεν αΐ ως σωζόμενοι, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, ας έχουμε θάρρος ότι θα σωθούμε. Θα σωθούμε όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά επειδή ο Θεός μας αγαπά. Αρκεί να Του προσφέρουμε την καρδιά μας, την μετάνοιά μας, την πίστη μας και μαζί με τον ψαλμοδό της Παλαιάς Διαθήκης να αναφωνούμε «Το έλεος Σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Αμήν». Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ότι γιατί
παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεήθμομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη στον κόσμο σου γνώρισε. Τες Εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσης ημών, των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Πάντρου του Ουρανοβάμονος, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Γνωστήρων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ιερομαρτύρων Διονυσίου του Αρεοπαγίου Ελευθερίου και Γρηγορίου Κωνσταντινούπολεως του Πέδρου, της
Αγίας Ενδόξου ως ο μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν ιερουργίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, του εναγίης πατρός ημών Λέοντος, Επισκόπου Κατάνης, και του Οσίου Πατρός ημών Βυσαρίωνος, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, παιδιά. Βοηθία μας. Thank you.